Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση και ιδιαίτερα τον κύριο Γιωτάκο, με τον οποίο γνωριζόμαστε από τα μαθητικά μας χρόνια. Θα προσπαθήσω να δώσω μία εικόνα που βρισκόμαστε σήμερα στο κομμάτι της θεραπείας της χρήσης των εξαρτησιογόνων ουσιών, με μία έμφαση στις φαρμακευτικές θεραπείες. Θέλω από την αρχή να πω ότι δυστυχώς είμαστε αρκετά πίσω στο κομμάτι των φαρμακευτικών θεραπείων. Υπάρχουν καινούργια πράγματα τα οποία ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια. Υπάρχουν καινούργια λοιπόν πράγματα τα οποία ενδεχομένως τα επόμενα χρόνια θα έρθουν, αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχει μία στασιμότητα στο κομμάτι γενικά των φαρμακευτικών θεραπείων. Θα τα δούμε στην πορεία όλα αυτά. Να ξεκινήσω με κάτι, έτσι, μια σύντομη εικόνα του φαινομένου της εξάρτησης. Τι γνωρίζουμε? Ότι είναι μία πολυπαραγοντική διαταραχή, ότι ο κάθε εξαρτημένος μπαίνει στη χρήση από το δικό του δρόμο. Είναι μία χρόνια κατάσταση με πολλές και συχνές υποτροπές. Η αυξημένη συνοσιρότητα, για την οποία ακούσαμε από τον προηγούμενο μιλητή, και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι παρόλα αυτά είναι μία αντιμετωπίση, μία θεραπεύσιμη διαταραχή, εάν φυσικά κάποιος μπει στην θεραπεία. Και η θεραπεία έχει να κάνει κυρίως με ψυχοθεραπευτικούς παράγοντες, αλλά και με φαρμακευτικούς, για τους οποίους θα μιλήσουμε σήμερα. Και αυτά νομίζω ότι ακούστηκαν. Η κάναβη αποτελεί την πιο διαδεδομένη ουσία χρήση σε όλο τον κόσμο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή γύρω στα 150 εκατομμύρια σταθεροί χρήστες κάναβης παγκοσμίως. Η ηρωίνη είναι η ουσία η οποία σχετίζεται με τους θανάτους. Έχουμε 3 εκατομμύρια χρήστες και 16 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες ηρωίνης παγκοσμίως. Και βέβαια τα μεγάλα θέματα είναι οι νέες ουσίες, που κάθε χρόνο πάνω από 120 ανιχνεύονται, κυρίως συνθετικά καναβινοειδή και αμφιδαμινικού τύπου ουσίες. Η πολλαπλή χρήση, οι πολυχρήστες, η αυξημένη συνοσιρότητα, η αύξηση των γυναικών στο χώρο των εξαρτήσεων, κυρίως νόμιμων ουσιών, βενζοδιαζεπίνες, αλκοόλ, και βέβαια να μην ξεχνάμε και την ιστορία με την opioid crisis στις Ηνωμένες Πολιτείες, ένα μεγάλο πρόβλημα που ξεκίνησε με την κατάχρηση των αναλγητικών από τα ιατρεία πόνου στις Ηνωμένες Πολιτείες και εξελίχθηκε πραγματικά σε μεγάλη μάστιγα. Πριν από 2 χρόνια ο πρόεδρος Τραμπ ανέφερε ότι αυτή είναι η νέα μεγάλη ιατρική πρόκληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ασφαλώς υπάρχει και το αλκοόλ. 76 εκατομμύρια σε όλο τον κόσμο πάσχουν από διαταραχές χρήσης ουσιών. Κυρίως στις δυτικές κοινωνίες η χρήση είναι πάρα πολύ μεγάλη και κυμαίνεται η εξάρτηση από το αλκοόλ από 4 έως 12,5%. Η χώρα μας ευτυχώς είναι σε ένα καλό επίπεδο, παρότι είμαστε μια χώρα που έχουμε μια καλή σχέση με το αλκοόλ, αλλά συγκριτικά με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι μόνο, είμαστε σε μια σχετικά καλή κατάσταση. Λοιπόν, θεραπεία των εξαρτήσεων. Πέρα από τις ομάδες των ανωνύμων, οι ανώνυμοι ναρκωμανείς και οι ανώνυμοι αλκοολικοί που ξεκίνησαν στις Ηνωμένες Πολιτείες τη δεκαετία του 40, ουσιαστικά από 20 χρόνια μετά, από τη δεκαετία του 60, αρχίζει η θεραπεία να μπαίνει σε μια πιο σταθερή βάση με ψυχοθεραπευτικές και φαρμακευτικές. Λοιπόν, έλεγα με ψυχολογικές και με φαρμακευτικές προσεγγίσεις. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα. Το μεγάλο θέμα είναι αυτό το διπλό θεραπευτικό κενό. Πολύ χαμηλή αναγνώριση του προβλήματος, που στις καλύτερες περιπτώσεις φτάνει το 60%, δηλαδή από τους 100 που προσεγγίζουν μία πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, υπάρχουν 9 που έχουν θέματα με το αλκοόλ και από αυτούς αναγνωρίζονται μόλις οι 5, και από αυτούς τους 5 που αναγνωρίζονται, ένας μόνο θα πάρει θεραπεία. Έτσι. Ένα λοιπόν διπλό θεραπευτικό κενό, το οποίο πρέπει να το δούμε, είναι η διαταραχή από όλες τις ψυχικές καταστάσεις που έχει τη χαμηλότερη θεραπευτική προσέγγιση,
Και όπως βλέπετε εδώ, στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αυτοί που είχαν αλκοόλ, θέματα χρήσης αλκοόλ, μόλις το 20% έλαβε θεραπεία, ενώ από τους εξαρτημένους από ουσίες, από παράνομες ουσίες και αλκοόλ, το ποσοστό κατεβαίνει στο 10%. Υπάρχει μια μικρή βελτίωση με τα τελευταία στοιχεία του 2018, αλλά είναι πολύ, πολύ χαμηλή. Και οι αιτίες αυτού του διπλού θεραπευτικού κενού δεν είναι της παρούσας παρουσίασης θέμα, αλλά πολύ έτσι συνοπτικά το αναφέρω. Έχει να κάνει με τους ασθενείς. Ένα κεντρικό σημείο εδώ είναι η έννοια του στίγματος, έτσι, πώς θα μιλήσω για αυτό το πρόβλημα. Έχει να κάνει με κοινωνικούς παράγοντες, τι σημαίνει η εξάρτηση σαν κοινωνική αντίληψη, και βέβαια έχει να κάνει και με εμάς τους επαγγελματίες υγείας, με το σύστημα δηλαδή που δεν είναι έτοιμο να υποδεχτεί τα άτομα αυτά, με τη στάση των γιατρών, δεν είναι εύκολοι ασθενείς έτσι κι αλλιώς οι εξαρτημένοι. Άρα αυτός ο συνδυασμός των τριών παραγόντων οδηγεί σε πολύ χαμηλά ποσοστά αναγνώρισης αλλά και θεραπείας. Λοιπόν, έλεγα ότι από το 35-40 ξεκινάνε οι πρώτες οι ομάδες αυτοβοήθειας, οι ανώνυμοι αλκοολικοί και οι ανώνυμοι ναρκωμανοί. Σε 150.000 περίπου τέτοιες υπηρεσίες υπάρχουν στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι και ο βασικός θεραπευτικός μηχανισμός, με προσφορά σημαντική, παρόλα τα ιδιαίτερα θέματα που μπορεί να έχουν. Έτσι, από εκεί και πέρα, από τη δεκαετία του 60 αρχίζει να μπαίνει σε μια πιο σωστή, θα έλεγα, και επιστημονική βάση με τις θεραπευτικές κοινότητες στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αγγλία. Ένα μεγάλο ορόσημο στη θεραπεία είναι η εισαγωγή της χρήσης μεθαδόνης για πρώτη φορά στις Ηνωμένες Πολιτείες το 1972. Η Ναλτρεξόνη που πήρε έγκριση για τα οπιοειδή το 1983 στις Ηνωμένες Πολιτείες επίσης. Και βέβαια σε ψυχοθεραπευτικό επίπεδο γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία στη δεκαετία του 80 και η κινητοποιητική συνέντευξη στη δεκαετία του 90. Βλέπετε ότι από τότε δεν έχουμε κάτι πραγματικά έτσι καινοτόμο, επαναστατικό, ιδιαίτερο, το οποίο αλλάζει τα πράγματα. Σε αυτά κινούμαστε με τις όποιες εξελίξεις ασφαλώς έχουν υπάρξει. Τώρα, τα φάρμακα. Τα φάρμακα στις εξαρτήσεις έρχονται να καλύψουν πρακτικά τρία επίπεδα. Το ένα είναι η αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου από ουσίες που ενδεχομένως έχουν θέμα, όπως είναι το αλκοόλ, οι βενζοδιαζεπίνες. Το μεγάλο ζήτημα είναι η διατήρηση της αποχής και εδώ θα δώσουμε τη βαρύτητα και βέβαια και τις περιπτώσεις συνοσηρότητας που και εκεί δεν υπάρχει κάτι πιο ειδικό. Θα αναφερθώ σε κάθε κατηγορία για να δώσω έτσι μια εικόνα που βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, ξεκινώντας από τα οπιοειδή, τη μεγάλη κατηγορία της πιο επικίνδυνης κατά κάποιο τρόπο και της πιο επιδραστικής ουσίας σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο. Έτσι, ξέρουμε ότι η τοξίκωση από τα οπιοειδή είναι αυτή που είναι το πρόβλημα, αυτή που δημιουργεί τους θανάτους και το οτιδήποτε άλλο. Δεν αναφέρομαι στα συμπτώματα, είναι γνωστά από αυτά. Τώρα, όταν υπάρχει απλώς μία μέτριο βαθμού τοξίκωση, αναπνευστική υποστήριξη, γενικά υποστηρικτικά μέτρα είναι η θεραπεία. Έτσι, όταν είναι σε κομματώδη κατάσταση, η μαγική λύση, η θεαματική λύση είναι η χορήγηση της ναλοξόνης, αυτού του ανταγωνιστή των οπιοειδών, η οποία γίνεται υποδόρια, καμιά φορά και ενδομικά, και αμέσως ο χρήστης, ο οποίος είναι στο δρόμο σχεδόν ημιθανής, σηκώνεται και σε 10 λεπτά μπορεί να πάει στο σπίτι του. Μπορούμε να επαναλάβουμε την χορήγηση της ναλοξόνης ανά πεντάλεπτο μέχρι ότου υπάρχει ανάνοιξη. Ένα μεγάλο θέμα εδώ που προσπαθούμε αρκετά χρόνια να το λύσουμε είναι ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχει δυνατότητα το ΕΚΑΒ, εκείνη την ώρα ο νοσηλευτής του ΕΚΑΒ να κάνει την ναλοξόνη. Έτσι δεν είναι, θεωρείται ιατρική πράξη και πρέπει να υπάρχει γιατρός. Ο γιατρός δεν υπάρχει στην πλειοψηφία των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ και από αυτή την έννοια χάνονται πραγματικά ζωές. Στην Ευρώπη και στην Αμερική πολύ πρόσφατα εγκρίθηκε η δυνατότητα και τα μέλη της οικογένειας να έχουν την ναλοξόνη στο σπίτι, ώστε όταν δουν το παιδί, τον αδελφό να πέσει σε κόμμα, να μπορούν να χορηγούν αυτή την ένεση. Είναι ασφαλής, δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Είναι ασφαλής, χωρίς παρενέργεια. Εδώ ακόμα έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες να περάσουμε, ακόμα και στο ΕΚΑΒ. Και βέβαια και με την άρνηση, για να τα λέμε όλα, και με την άρνηση του και με την επιφύλαξη, βάσει να μην πω άρνηση, του πληρώματος των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ. Τώρα, το στερητικό σύνδρομο
για το οποίο οι ασθενείς, οι χρήστες οπιοειδών γκρινιάζουν, παραπονούνται, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι δεν είναι κάτι έτσι, απειλητικό ή επικίνδυνο. Είναι μια δύσκολη, επώδυνη κατάσταση, αλλά δεν κινδυνεύουν από τα στερητικά συμπτώματα. Και εδώ είμαστε αρκετά πίσω σε σχέση με αυτά που θα μπορούσαμε να κάνουμε, διότι δυστυχώς δεν έχουμε στη χώρα μας αυτό που υπάρχει έξω, η χορήγηση μεθαδόνης, που είναι η άμεση αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου για λίγες μέρες και θα μπορούσε να βελτιώσει πολύ γρήγορα και θεαματικά τα συμπτώματα του συνδρόμου στέρησης. Στη χώρα μας τι κάνουμε, χορηγούμε την κλονιδίνη, αυτόν τον α-αγωνιστή, α-2 αδρενεργικό αγωνιστή. Η λοφεξιδίνη είναι μια ουσία ουσιαστικά ίδια με την κλονιδίνη, που πήρε, είναι η πρώτη ουσία που πήρε έγκριση πριν από 2 χρόνια από το FDA για την αντιμετώπιση του στερητικού συνδρόμου από τα οπιοειδή. Το πλεονέκτημά της έναντι του καταπρεζάν της κλονιδίνης είναι ότι δεν προκαλεί έντονα φαινόμενα υπότασης, γιατί ξέρουμε ότι η κλονιδίνη θέλει προσοχή στην χορήγησή της. Αυτό που κάνουμε εμείς, στην πράξη μπορούμε να δώσουμε ένα κατασταλτικό, αν φοβόμαστε να δώσουμε την κλονιδίνη, ένα κατασταλτικό, μια βενζοδιαζεπίνη, ή μπορούμε να χορηγήσουμε και κάποιο έτσι ήπιο αντιψυχωσικό παράγοντα, κιοτιαπίνη ή ολανζαπίνη σε χαμηλές δοσολογίες. Αυτά βέβαια σε off-label χρήση. Τώρα, για την πρόληψη της υποτροπής, που είναι και το μεγάλο ζήτημα, 2 κατηγορίες φαρμακευτικών προσεγγίσεων έχουμε. Η μία είναι η ναλτρεξόνη, που είναι ανταγωνιστής των οπιοειδών, και οι άλλες βέβαια είναι η βασική θεραπεία αυτή τη στιγμή στον χώρο της απεξάρτησης των οπιοειδών, που είναι οι θεραπείες υποκατάστασης. Λοιπόν, η ναλτρεξόνη ξέρουμε ότι είναι ένας ανταγωνιστής των οπιοειδών, ανταγωνιστής των μη κυρίως υποδοχέων των οπιοειδών, μειώνει την εφορική τους δράση και μειώνει το craving για τη χρήση. Είναι η πρώτη ουσία που πήρε έγκριση το 1984 για τα οπιοειδή, ακολούθησε το 2000, αν θυμάμαι καλά, για το αλκοόλ, από το FDA, όμως πάντοτε με παράλληλη ψυχοθεραπευτική υποστήριξη. Για να χορηγήσουμε την αλτρεξόνη πρέπει ο χρήστης οπιοειδών να έχει σταματήσει τη χρήση τουλάχιστον 5-6 μέρες, ανάλογα βέβαια και με την ποσότητα και με το τι μπορεί να κάνει. Είναι μια ουσία που γενικά δεν έχει προβλήματα, δεν έχει παρενέργειες ιδιαίτερες. Δυνητικά είναι υπατοτοξική, αλλά δεν έχουν φανεί, την έχουμε χρησιμοποιήσει πολλά χρόνια, δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα υπατοτοξικότητας. Το μεγάλο ζήτημα είναι η συμμόρφωση, ότι ένα πολύ μικρό ποσοστό των ασθενών ολοκληρώνει τη θεραπεία. Βλέπετε ένα 15-20% στην καλύτερη περίπτωση. Χρειάζεται προσοχή, γιατί πολλές φορές οι χρήστες κάνουν μεγάλες ποσότητες προκειμένου να νιώσουν το εφορικό αποτέλεσμα, οπότε υπάρχει κίνδυνος εδώ να έχουμε υπερδοσολογίες, και όταν την κόβουμε την αλτρεξόνη έχει χαθεί ήδη η ανοχή, και εκεί πολύ εύκολα μπορεί να έχουμε θανατηφόρο έκβαση. Και βέβαια στην ανασκόπηση, παλιά ανασκόπηση από τη βάση δεδομένων Cochrane, φαίνεται ότι δεν είναι μια ιδιαίτερα αποδοτική θεραπεία, με αποτελεσματικότητα περίπου το πλασίμπο. Βέβαια, αυτές οι αναλύσεις από την Cochrane πολύ σπάνια βγάζουν θετικά αποτελέσματα. Θα περιμέναμε εδώ να μας δείξουν κάτι ιδιαίτερο. Τώρα, ποιοι ασθενείς μπορούν να μπουν στην θεραπεία με την αλτρεξόνη? Μπορούν να μπουν οι ασθενείς που δεν επιθυμούν θεραπείες υποκατάστασης, αλλά θέλουν μια φαρμακευτική υποστήριξη, και είναι αρκετοί από αυτούς. Αυτοί που έχουν ένα υψηλό κίνητρο, αυτοί που έχουν ένα σταθερό οικογενειακό πλαίσιο στήριξης, και βέβαια αυτοί που δέχονται να έχουν και μια παράλληλη ψυχοθεραπευτική υποστήριξη, που δεν είναι και ό,τι πιο συχνό στα εξαρτημένα από οπιοειδή άτομα. Οι θεραπείες υποκατάστασης αυτή τη στιγμή είναι πραγματικά η βασική, η κύρια θεραπεία στη χρήση των οπιοειδών. Είναι θεραπείες πρώτης γραμμής, ανήκουν σε αυτή την κατηγορία. Τα 10 φάρμακα, και μέσα μπαίνουν και οι θεραπείες υποκατάστασης, και βλέπετε πολύ ψηλά ποσοστά χρηστών σε όλες τις χώρες του κόσμου. Έτσι, το ποσοστό στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι περίπου 75%. Έτσι, είναι λοιπόν η κύρια θεραπευτική επιλογή. Ξεκίνησε από αρκετά παλιά, αυτό είναι το πρώτο και έτσι ιστορικό άρθρο στο JAMA για τη χρήση της μεθαδόνης. Ξεκίνησε αυτές τις θεραπείες σε μια εποχή που κοινωνικά υπήρχε το AIDS, υπήρχε εγκληματικότητα, υπήρχαν πολλά θέματα,
και ο στόχος ήταν να φέρουμε τα εξαρτημένα άτομα μέσα στη θεραπεία, να ελέγξουμε την υγεία τους και να διασφαλίσουμε τη δημόσια υγεία, να μειώσουμε τους θανάτους, να διαχειριστούμε την ψυχιατρική συνοσηρότητα, να διαχειριστούμε την εγκληματικότητα και σε όλα αυτά τα αυτούς τους τομείς πραγματικά αυτές οι θεραπείες τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή μειώθηκε η εγκληματικότητα, μειώθηκε η θνητότητα, βελτιώθηκε η σωματική υγεία, αντιμετωπίστηκαν οι πατήτιδες, AIDS και όλα αυτά τα πράγματα. Το μεγάλο θέμα βέβαια είναι ότι αυτά τα άτομα έμειναν, μπήκαν στις θεραπείες αυτές και δυστυχώς πολύ μικρό ποσοστό από αυτά κάποια στιγμή βγαίνει. Λοιπόν, δύο ουσίες χρησιμοποιούνται κυρίως σήμερα σε όλο τον κόσμο. Η μεθαδόνη που είναι ένας ανταγωνιστής των M και Δέλτα υποδοχέων των οπιοειδών. Η διάρκεια της θεραπείας είναι μεγάλη, έχει γίνει πια και εφόδου ζωής. Χρειάζεται μία προσοχή σαν παρενέργειες, ότι είναι φάρμακα που μπορούν να κάνουν αναπνευστική καταστολή και παράταση του QT, αλλά γενικώς είναι μια ασφαλής ουσία. Και η βουπρενορφίνη, η οποία πήρε σχετικά πιο πρόσφατα έγκριση από το FDA, η βουπρενορφίνη είναι μερικός αγωνιστής, αλλά και ανταγωνιστής των κάπα υποδοχέων των οπιοειδών. Είναι πιο ήπια, όπως είπα, ουσία, έχει λιγότερες εφορικές ιδιότητες, δεν φτιάχνεσαι τόσο πολύ με την βουπρενορφίνη, έτσι δεν είναι. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χορηγείται ανά 2 και 3 μέρες, άρα βοηθάει στο να έρχεται πιο μεγάλος αριθμός χρηστών στη θεραπεία. Στην συνύπαρξη με την αλοξόνη, σε αναλογία 4:1, αποτρέπουμε την παρεντερική χρήση, που γίνεται πολύ συχνά αυτή η κατάχρηση, ας πούμε, της χρήσης. Έτσι, και βέβαια υπάρχουν τα τελευταία 5-6 χρόνια και νέες μορφές. Υπάρχει ένα διαλυόμενο φιλμ ενδοστοματικό, το οποίο βοηθάει την καλύτερη λήψη του φαρμάκου και τον έλεγχο της διακίνησης. Και αν δεν κάνω λάθος, πέρυσι και πρόπερσι, κυκλοφόρησε στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία δύο μορφές ενέσιμης βουπρενορφίνης σε εβδομαδιαία και μηνιαία βάση, το Budival και το Sublocade, που είναι μηνιαία βουπρενορφίνη. Αυτό θα βοηθήσει στην καλύτερη συμμόρφωση και υπάρχουν μελέτες που το δείχνουν αυτό. Τώρα, ποια από τις δύο είναι καλύτερες, είναι πολύ σχετικό. Έχει κάποια πλεονεκτήματα η βουπρενορφίνη, λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες, έτσι, μικρότερο δυναμικό κατάχρησης, χορηγείται πιο εύκολα, μόνο 3 φορές, άρα βελτιώνει την ποιότητα των ασθενών και μπορούμε να υποδεχτούμε πιο πολλούς ασθενείς και μεγαλύτερη ασφάλεια σε υπερδοσολογία. Αναφορικά με την αποτελεσματικότητα που μας ενδιαφέρει, δεν φαίνεται να έχουμε ιδιαίτερες διαφορές. Ίσως η μεθαδόνη βοηθάει πιο πολύ στη συγκράτηση στην θεραπεία από ότι η βουπρενορφίνη, αλλά απ' την άλλη η βουπρενορφίνη είναι πιο ασφαλής επιλογή και έχει και βέβαια έχει όμως μεγαλύτερο κόστος θεραπείας. Και στην ανασκόπηση από τη βάση δεδομένων Cochrane φαίνεται ότι σε δοσολογίες μεσαίες και υψηλές που συνήθως αυτές χρησιμοποιούμε, φαίνεται περίπου να έχουν παρόμοια αποτελεσματικότητα. Ξεκαθαρίσω βέβαια εδώ ότι αυτές οι θεραπείες δεν είναι για όλα τα εξαρτημένα άτομα, έτσι, είναι για ανθρώπους που έχουν δοκιμάσει να πάνε σε άλλου τύπου προγράμματα, σε ανοιχτά προγράμματα, σε θεραπευτικές κοινότητες. Δεν είναι δηλαδή για ένα νέο χρήστη που μπαίνει στη θεραπεία, που μπαίνει στα οπιοειδή. Είναι για ανθρώπους που ενδεχομένως δεν έχουν οικογενειακή ή κοινωνική στήριξη. Δηλαδή, αναφέρεται, αυτές οι θεραπείες αφορούν κυρίως ένα κομμάτι των χρηστών, πιο δύσκολο, πιο προβληματικό, πιθανά και με συνοσηρότητα με άλλες ψυχικές διαταραχές και βέβαια πολυχρήση και έτσι. Δηλαδή δεν είναι μια θεραπεία πανάκια, έτσι όπως και καμία θεραπεία δεν είναι πανάκια για όλο τον πληθυσμό των εξαρτημένων. Μια πολύ σύντομη αναφορά τι γίνεται με τις γυναίκες που κάνουν χρήση οπιοειδών στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Ξέρουμε ότι οι επιπτώσεις από την χρήση οπιοειδών είναι σημαντικές, ότι υπάρχει ανεπαρκής ανάπτυξη του εμβρίου, αυξημένος κίνδυνος για πρόωρο τοκετό, για ενδομήτριο θάνατο, για αναπνευστικά προβλήματα και για το λεγόμενο νεογνικό στερητικό σύνδρομο από τα οπιοειδή, το οποίο χαρακτηρίζεται από αυτή την κλινική εικόνα, ανησυχία, έντονο κλάμα, εγρήγορση, ταχύπνια, έτσι δεν είναι. Εδώ, μόλις γεννηθεί το μωρό, χορηγούμε σταγόνες βάματος οπίου ή πλέον σε κλινικές που έχουν τη δυνατότητα χορηγούνται πολύ μικρή ποσότητα μεθαδόνης. Αυτό που πρέπει να κρατήσουμε είναι ότι στην έγκυο γυναίκα που κάνει χρήση ηρωίνης δεν λέμε ποτέ να σταματήσει απότομα
γενικά να σταματήσει, πόσο μάλλον απότομα, τη χρήση ηρωίνης, ειδικά όταν την κάνει μεγάλο χρονικό διάστημα. Η πιο ασφαλής επιλογή είναι να την περάσουμε στην μεθαδόνη και να την κρατήσουμε πολύ χαμηλά, σταθερά, μέχρι το τέλος σχεδόν της κοίησης. Υπάρχει στον ΟΚΑΝΑ ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα για γυναίκες που είναι σε εγκυμοσύνη. Και βέβαια, εάν θέλουμε και θέλει και η ίδια να διακόψει, μπορούμε να ξεκινήσουμε από το δεύτερο τρίμηνο με έναν πάρα πολύ σταδιακό ρυθμό, με επιτήρηση να μειώνουμε σταδιακά μέχρι να μηδενίσουμε τη χρήση της μεθαδόνης. Αλλά ας κρατήσουμε αυτό, ότι ποτέ δεν λέμε να κόψει κανείς την ηρωίνη, γιατί συχνά υπάρχει αυτή η οδηγία από παθολόγους ή από άλλους, από γιατρούς άλλων ειδικοτήτων. Λοιπόν, αυτό με τα οπιοειδή, για να περάσουμε τώρα στην δημοφιλέστερη ουσία σε όλο τον κόσμο, την κάναβη. Όπως ακούσατε και από τον κύριο Τζεφεράκο, στο DSM-5 μπήκε το στερητικό σύνδρομο από την κάναβη. Όντως το έχουμε δει κάποιες φορές, δεν είναι κάτι πολύ συχνό, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη αντιμετώπιση. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, πέρα από μια καθησύχαση του ασθενούς και κάτι πολύ έτσι, ένα ήπιο ηρεμιστικό. Τα φάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί είναι κυρίως για τη διατήρηση της αποχής από την κάναβη. Έτσι, έχουν χρησιμοποιηθεί όλοι αυτοί οι παράγοντες. Τίποτα από αυτά, όπως θα δούμε στην πορεία, δεν είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικό και δεν έχει πάρει καμία έγκριση για την αποχή από την κάναβη. Να θυμίσω ότι υπάρχουν τρεις κατηγορίες καναβινοειδών. Τα ενδοκαναβινοειδή που έχει ο εγκέφαλος και το σώμα μας, που είναι το αναντιμίδιο και το αραχιδονικό, η αράχιδο γλυκερόλη. Υπάρχουν τα φυτικά καναβινοειδή που παίρνουμε από το φυτό και υπάρχουν και τα συνθετικά που κατασκευάστηκαν στο εργαστήριο τα τελευταία χρόνια, υδρόναμπιλόνι και εναμπιλόνι. Αυτά που είναι αγωνιστές των καναβινοειδών, έτσι. Αυτά λοιπόν έχουν χρησιμοποιηθεί για τη θεραπεία της αποχής από τη χρήση κάναβης, χωρίς όμως ιδιαίτερα αποτελέσματα. Να θυμίσω ότι αυτά είναι και τα φάρμακα που χρησιμοποιούμε για την θεραπευτική κάναβη. Έτσι, η θεραπευτική κάναβη, βέβαια έφυγε εδώ η κυρία που ρώτησε, έχει συγκεκριμένες ενδείξεις, πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις, που είναι χρόνιος πόνος, καρκινική σημεία αιτιολογίας, είναι η ανορεξία ναυτή από τη χημειοθεραπεία και είναι η σπαστικότητα από τη σκλήρυνση κατά πλάκας. Τρεις πολύ συγκεκριμένες ενδείξεις. Στο περιστατικό που ανέφερε, σε ένα, από ό,τι κατάλαβα, γλίωμα του εγκεφάλου, εκεί το έδωσαν ή για τον πόνο ή για την χημειοθεραπεία, αν έκαναν χημειοθεραπεία, για την αυτεία που μπορεί να είχε, δεν ξέρω, υποθέσεις κάνω, αλλά από αυτό που δεν είναι πάντως, επειδή κυκλοφορεί ότι μπορεί να είναι θεραπεία για τον καρκίνο, έτσι υπάρχουν κάποια στοιχεία, αλλά αυτή τη στιγμή απέχουμε πολύ από αυτό. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί η κάναβη η θεραπευτική πάει να γίνει τώρα η πανάκια, έτσι, για κάθε νόσο. Έτσι, 130 κατηγορίες έχει φανεί ότι μπορεί να είναι βοηθητική, αλλά επειδή πρέπει να πηγαίνουμε με ό,τι έχουμε evidence base, λοιπόν, υπάρχουν αυτές οι τρεις ενδείξεις και τίποτα παραπάνω. Έτσι. Στον πόνο λειτουργεί μέσα από ένα μηχανισμό, το ενδοκαναβινοειδές σύστημα εμπλέκεται στην αυτή του πόνου, έτσι, με άλλο τρόπο φυσικά από τα οπιοειδή. Τρέχουν πολλές μελέτες, θα δούμε κατά πόσο πραγματικά μπορεί να έχουμε αποτελέσματα. Τώρα, οι ανταγωνιστές των οπιοειδών επίσης χρησιμοποιήθηκαν. Ίσως θυμόμαστε το Ακόμπλια, ένα φάρμακο που είχε πάρει από τον EMA το 2006 ένδειξη για την παχυσαρκία. Έτσι, φαίνεται να ήταν πολύ αποτελεσματικό φάρμακο, όπως λένε οι ενδοκρινολόγοι που το χρησιμοποίησαν. Δυστυχώς αποσύρθηκε το 2009, γιατί έκανε έντονη κατάθλιψη και παρουσιάστηκαν και περιστατικά αυτοκτονικότητας. Δεν φάνηκε, χρησιμοποιήθηκε για κάποιο διάστημα, τώρα δεν υπάρχει πια βέβαια, έτσι, αλλά δεν φάνηκε να έχει σταθερά αποτελέσματα στη μείωση της χρήσης κάναβης. Και αυτές οι δύο ουσίες, που μάλλον εδώ ίσως είναι και το όποιο ελπιδοφόρο σημείο για την θεραπεία από την κάναβη, η γκαμπαμπεντίνη, γνωστό φάρμακο σε εμάς, σταθεροποιητής. Υπάρχουν μελέτες που δείχνουν ότι φαίνεται να βοηθάει στην ανακούφιση και των στερητικών συμπτωμάτων και στην μείωση της χρήσης της κάναβης. Την έχουμε χρησιμοποιήσει αρκετά στο πρόγραμμα Αθηνά που εργάζουμε, που βλέπουμε νέα παιδιά με χρήση κάναβης, με σχετικά μέτρια, μπορώ να σας πω, αποτελέσματα. Και η μη ακέτυλο κυστεΐνη που εμπλέκεται στη γλουταμινεργική δραστηριότητα και είναι σαν βλενολυτικό παράγοντα. Έτσι, η πιο παλιά από εμάς θυμόμαστε το τρεμπόν,
ένα αποχρεπτικό φάρμακο, δεν ξέρω αν υπάρχει ακόμα τώρα. Και αυτό φαίνεται ενδεχομένως ότι μπορεί να έχει κάποια, να είναι κάποια βοηθητική, ας πούμε, αυτή στην χρήση κάναβης. Τρέχουν αρκετές μελέτες τώρα, κυρίως στην Ολλανδία. Και συνοψίζοντας για την κάναβη, από αυτή την ανασκόπηση της βάσης δεδομένων πάλι του Cochrane, βλέπουμε ότι τελικά ίσως τα παράγωγα, δηλαδή οι αγωνιστές, έχουν μία μέτρια αποτελεσματικότητα και κυρίως τα πιο υποσχόμενα αποτελέσματα μπορεί να μας δώσει η γκαμπαμπεντίνη και η νιακέτιλοκυσταίνη. Λοιπόν, να έρθουμε στην κοκαΐνη και στους διαγέρτες, μια μεγάλη κατηγορία ουσιών με πολλές και σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία. Έτσι συνδέεται με πολλούς θανάτους η χρήση κοκαΐνης και με πολλά συμβάντα γενικότερα. Τώρα, η τοξίκωση που ξέρουμε ότι είναι ότι πιο επικίνδυνο υπάρχει σχετικά με τη χρήση των διαγερτικών, μπορεί να δημιουργήσει ακόμα και ψυχοσικά επεισόδια. Εδώ χρησιμοποιούμε κυρίως βενζοδιαζεπίνες, διαζεπάμι, λοραζεπάμι, και όταν έχουμε μία πιο έντονη ψυχοσική συμπτωματολογία, μπορούμε να δώσουμε για ένα μικρό χρονικό διάστημα αντιψυχοσικά για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Τώρα, το στερητικό, δεν έχουμε ιδιαίτερα θέματα, παρότι μπορεί να υπάρχει σε κάποιες περιπτώσεις μια καταθλιπτική διάθεση και ένας αυτοκτονικός ιδεασμός. Και εδώ έτσι μια εικόνα που φυσικά πολύ γρήγορα βελτιώνεται. Εάν επιμείνουν τα συμπτώματα, μπορούμε να χορηγήσουμε η λοραζεπάμι χρησιμοποιείται για κάποιο λόγο εδώ λίγο περισσότερο. Και βέβαια, εάν επιμείνουν τα καταθλιπτικά συμπτώματα ή αν υπάρχει έντονος καταθλιπτικός συνδυασμός, πρέπει να ξεκινήσουμε και αντικαταθλιπτικά. Όχι από την αρχή, να περιμένουμε τουλάχιστον ένα μήνα όμως με σταθερή παρακολούθηση του ασθενούς. Τώρα, για την κοκαΐνη και γενικά για τα διαγερτικά, έχει χρησιμοποιηθεί ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, ό,τι υπάρχει στην ψυχιατρική φαρέτρα. Τα διαγερτικά μεθυλφενιδάτη, μοδαφιλίνη κλπ. Ήταν τα πρώτα που χρησιμοποιήθηκαν. Φάνηκε η βουπροπιόνη, το αντικαταθλιπτικό, με τη δράση την ντοπαμινεργική να έχει κάποια αποτελέσματα. Δεν φάνηκε κάτι ιδιαίτερο όμως, και τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιείται η ναλτρεξόνη με όχι σπουδαία αποτελέσματα. Είναι αυτή μάλλον που πρακτικά έχει λίγο περισσότερη κλινική χρήση. Άρα υπάρχει ένα μεγάλο κενό, θα λέγαμε, στο κομμάτι, ας πούμε, της φαρμακευτικής υποστήριξης για την αποχή από την κοκαΐνη και τα διαγερτικά. Και να έρθουμε στο αλκοόλ, που μάλλον εδώ έχουμε κάτι περισσότερο, για να κλείσουμε λίγο πιο αισιόδοξα μηνύματα. Το στερητικό σύνδρομο από το αλκοόλ, το οποίο ξέρουμε ότι είναι μια επικίνδυνη κατάσταση σε ένα ποσοστό τουλάχιστον των αλκοολικών ασθενών. Βέβαια, όπως βλέπετε, η πλειοψηφία, δηλαδή το 80-90% αντιμετωπίζεται, έχει ένα πολύ ήπιο ή και ελάχιστο κλινικό σύνδρομο στέρησης. Μόνο το 10% θα αναπτύξει πιο σοβαρά συμπτώματα και ένα πολύ μικρό ποσοστό από αυτούς μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία. Οι επιπλοκές και τα επικίνδυνα πράγματα με το αλκοολικό στερητικό σύνδρομο ξέρουμε ότι είναι οι επιληπτικές κρίσεις, που είναι σε ένα 5% των ασθενών, και βέβαια το τρομόδες παραλήρημα, το οποίο έχει και μια θνητότητα της τάξης του 0,1%. Το golden standard για το στερητικό βέβαια είναι οι βενζοδιαζεπίνες, διαζεπάμι, διαζεποξίδι, λοραζεπάμι όταν έχουμε υπατική δυσλειτουργία και δεν μπορούμε να χορηγήσουμε διαζεπάμι. Έτσι, όχι για μεγάλο χρονικό διάστημα, γιατί και αυτές οι ουσίες είναι θυστικές. Μια μέση δοσολογία είναι 30 με 40 μιλιγκράμμ διαζεπάμι την ημέρα για τις πρώτες 5 με 6 μέρες και σταδιακή μείωση. Τώρα, εναλλακτικά έχουν χρησιμοποιηθεί όλοι αυτοί οι παράγοντες. Κάποτε στην κλινική δίναμε αρκετά τη χλωρομεθιαζόλη, που είχε αποτελέσματα, και την καρβαμαζεπίνη. Έτσι, και να μην ξεχνάμε βέβαια και τα γενικά μέτρα ενυδάτωση, ηλεκτρολίτες, μεγάλο αριθμό βιταμινών, μεγάλες ποσότητες βιταμινών, B1, B6 κλπ, B12. Έτσι, δηλαδή μιλάμε απαραίτητα 3 έως 6 χάπια νευρομπιών, αν δεν πάμε στα ενέσιμα, τουλάχιστον για μια περίοδο 3 με 6 μηνών. Τώρα, για την αποχή, που είναι και το πιο σημαντικό κομμάτι, υπάρχουν ουσίες που έχουν πάρει ένδειξη και από FDA και από EMA, δισουλφυράμι, ναλτρεξόνη, ακαμπροζάτη και ναλμεφένη, ουσίες που χρησιμοποιούνται χωρίς όμως αφή ένδειξη
και με μία μέτρια αποτελεσματικότητα και ουσίες που χρησιμοποιούνται χωρίς καμία αποτελεσματικότητα, όπως είναι αντικαταθλιπτικά, αντιεπιληπτικά και υποσπυρώνη. Βακλοφένη και GHB χρησιμοποιούνται σε κάποιες χώρες της Ευρώπης έτσι, χωρίς άδεια. Μάλλον με ειδική άδεια η βακλοφένη στην Ιταλία και Αυστρία. Η δισουλφυράμη, το πιο έτσι, παλιό ψυχιατρικό φάρμακο που έχουμε, από το 1948 πήρε έγκριση από το FDA. Είναι ενδιαφέρουσα και η ιστορία της δισουλφυράμης από μια δανέζικη εταιρεία. Τότε εκείνη την εποχή υπήρχαν παρασιτώσεις και δύο Σουηδοί ερευνητές, χημικοί, ψάχναν να βρουν φάρμακο για τις παρασιτώσεις. Το πήραν λοιπόν κάποια στιγμή για να δουν αν έχει παρενέργειες και πήγαν το βράδυ σε ένα πάρτι και ήπιαν σαν γνήσιοι Σκανδιναβοί αρκετά. Και την άλλη μέρα ξερνούσαν, ζαλιζόντουσαν κλπ. Είπαν τυχαίο θα είναι, το ξανακάναν και την άλλη μέρα, ξανά τα ίδια και από εκεί τους μπήκε η ιδέα ότι κάτι γίνεται αυτό. Βρέθηκε λοιπόν ότι η δισουλφυράμη παρεμβαίνει εδώ στο μηχανισμό της αλδιδικής δεδρογενάσης. Έτσι αυξάνει την ακεταλδεΐδη και η ακεταλδεΐδη είναι αυτή που δημιουργεί αυτά τα συμπτώματα της αποστροφής, που είναι ένα πολύ δυσάρεστο συνέστημα με ναυτία, έμετο, υπόταση, ταχυκαρδία, φλάσιν. Ουσιαστικά δηλαδή είναι μια συμπεριφορικού τύπου θεραπεία. Αν πάρω τη δισουλφυράμη και πάω να πιω, δεν μπορώ, μου δημιουργεί μια έντονη αποστροφή έτσι, και δεν μπορώ να συνεχίσω. Καλά ακούγεται αυτό, και παρότι η θεραπεία δεν αποδίδει, διότι ο αλκοολικός δεν είναι χαζός, θα σταματήσει να παίρνει την αγωγή του έτσι, και θα πιει, θα απολαύσει το αλκοόλ. Γι' αυτό λοιπόν προτείνεται ότι αυτή η θεραπεία πρέπει να γίνεται υπό εποπτεία και θεωρείται πια δεύτερης γραμμής θεραπεία, καθώς δεν υπάρχει καλή συμμόρφωση. Ήπια θεραπεία δεν δημιουργεί ιδιαίτερα προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες αντενδείξεις σχετικά με την υπατική της λειτουργία και υπάρχει και ένα ερωτηματικό αν μπορεί να επηρεάζει ψυχοσικά συμπτώματα. Λοιπόν, και την αλτρεξόνη μιλήσαμε και προηγούμενα ότι είναι ένας αναστολέας των μη και κάπα υποδοχέων. Εδώ φάνηκε να μειώνει την επιθυμία για το αλκοόλ, τις μέρες αποχής και τη βαριά κατανάλωση. Σε αυτή την ιστορική, ας πούμε, μελέτη combine που συνδύασε φάρμακα συμπεριφορικές θεραπείες και γνωσιακή θεραπεία, έδειξε ότι υπάρχει μια ισοδύναμη αποτελεσματικότητα και ίσως μια μικρή υπεροχή της ναλτρεξόνης με τη γνωσιακή θεραπεία. Η ναλτρεξόνη, όπως είπαμε, μπορεί να έχει μια υπατοτοξικότητα και ειδικά σε αλκοολικούς ασθενείς πρέπει να το προσέχουμε λίγο παραπάνω αυτό. Συστήνεται πάντοτε με παράλληλη ψυχολογική υποστήριξη και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι μια θεραπεία που για να αποδώσει πρέπει να την κρατήσουμε τουλάχιστον για ένα διάστημα 3-6 μηνών περίπου. Τώρα, υπάρχουν κάποιοι ασθενείς που μπορεί να ευνοηθούν από τη χρήση ναλτρεξόνης. Δεν είναι ξεκάθαρο. Ίσως αυτοί που έχουν αυξημένα επίπεδα craving, αυτοί που έχουν ένα θετικό οικογενειακό ιστορικό και ίσως και ένας πολυμορφισμός σε ένα γονίδιο του υποδοχέα, του εμποδοχέα των οπιοειδών, κάνει πιο αποτελεσματική την χρήση της ναλτρεξόνης. Η ναλμεθένη, παρόμοια ουσία, βγήκε τα τελευταία χρόνια από την εταιρεία Lundbeck. Πήρε το έμπτο από τον EMA το 2013 για τη μείωση της χρήσης σε άτομα με μέτρια κατάχρηση που δεν έχουν ξεκάθαρα συμπτώματα. Το πλεονέκτημά της η χαμηλή υπατοτοξικότητα. Ίσως έχει πιο ψηλή ιδιοδιαθεσιμότητα, καλύτερη σύνδεση με τους υποδοχείς των οπιοειδών και όπως είπαμε κυρίως η χαμηλή, αυτό είναι το πλεονέκτημά της. Δεν φάνηκε βέβαια να αποδίδει τα υποσχόμενα και αυτή τη στιγμή ίσως η χρήση της δεν είναι τόσο σημαντική. Και μια ουσία που δεν κυκλοφορεί στην Ελλάδα, είναι ένα ερωτηματικό γιατί δεν έχει έρθει, ενώ φαίνεται να είναι αρκετά αποτελεσματική, είναι η ακαμπροζάτη, το καμπράλ, η εμπορική ονομασία, αγωνιστική δράση στους γκάμπα υποδοχής και ανταγωνιστική στους NMDA. Ξεκίνησε από τη Γαλλία, που χρησιμοποιείται πάρα πολύ, αλλά και σε πολλές άλλες χώρες. Είναι πρώτη επιλογή σε υπατοπαθείς αλκοολικούς ασθενείς, αλλά θέλει μια προσοχή σε άτομα που έχουν προβλήματα με την νεφρική λειτουργία. Φαίνεται ότι είναι μια ουσία που μπορεί να είναι αποτελεσματική και ενδεχομένως και υποσχόμενη. Η βακλοφένη χρησιμοποιείται σε κάποιες χώρες, Γαλλία, Αυστρία, Ιταλία. Αυτό είναι ένα φάρμακο για την σπαστικότητα, είναι το Μιορέλ, που το δίνουμε στην σκλήρυση κατά πλάκας και σε άλλες σπαστικές καταστάσεις. Έτσι, το δίνουν πάρα πολλοί οι πατολόγοι στη χώρα μας για τους αλκοολικούς ασθενείς με υπατοπάθειες, λόγω της
έτσι, της ας πούμε, καλής ανοχής στα υπατικά. Τώρα, τα τελευταία χρόνια, έτσι, μελετάτε λίγο περισσότερο και ίσως είναι μια θεραπεία που μπορεί να έχει κάποια αποτελέσματα. Την τοπειραμάτη, το τοπαμάτ, το ξέρουμε, έτσι, ένας παράγοντας με δράση στο γλουταμινεργικό, αλλά και στο ΓΑΠΑ, δοκιμάζεται και για το στερητικό σύνδρομο και για τη διατήρηση της αποχής. Το μειονέκτημα είναι ότι έχει μια κατασταλτική δράση όταν το δίνει κανείς, οπότε αυτό δυσκολεύει λίγο τα πράγματα στη χορήγηση. Φαίνεται πως είναι λίγο πιο αποτελεσματικό σε ασθενείς που έχουν έντονες ψυχαναγκαστικές σκέψεις για το αλκοόλ και στον τύπο 2 κατακλόνικερ του αλκοολισμού, δηλαδή άτομα που ξεκίνησαν σε νεαρή ηλικία με πιο ψυχοπαθητικά στοιχεία, με βαρύ οικογενειακό ιστορικό, με αντικοινωνικότητα, αυτοκτονικότητα κλπ. Έτσι, η ανασκόπηση δεν έδειξε πολλά στοιχεία αποτελεσματικότητας και έτσι ο αρχικός ενθουσιασμός από αυτή τη μελέτη του Johnson στο Lancet το 2003 έχει αρκετά μετριαστεί. Αντίθετα, δεν έχει μετριαστεί και ίσως και λίγο αυξανόμενη είναι η αξία της γκαμπαμπεντίνης. Υπάρχει στη βιβλιογραφία τα τελευταία χρόνια πολλά θετικά σχόλια για τη δράση της, παρόμοιο μηχανισμό δράσης, κυρίως με την γκάμπα νευρομεταβίβαση, σε μεγάλες δοσολογίες. Πρέπει δηλαδή να φτάσουμε σταδιακά έως και τα 1800 μιλιγκράμμ και σε μια έτσι, ανασκόπηση τελευταία φαίνεται να αυξάνει τις μέρες αποχής, να μειώνει την κατανάλωση, να μειώνει την επιθυμία και να βελτιώνει γενικότερα το άγχος, τον ύπνο και τη διάθεση των ασθενών, που είναι πολύ σημαντικά. Τώρα, οδηγίες του NICE δεν έχουν αναθεωρηθεί από το 2011. Πρώτη επιλογή σε μέτρια σοβαρή εξάρτηση, ακαμπροζάτη ή ναλτρεξόνη, πάντα μαζί με ψυχολογική υποστήριξη. Σαν δεύτερη επιλογή, την δισουλφυράμη, όταν την προτιμά ο ασθενής ή όταν δεν μπορεί να, για κάποιους λόγους δεν μπορεί να χορηγηθεί ακαμπροζάτη και ναλτρεξόνη. Και βέβαια, να αποφύγουμε τις βένζο για μεγάλο χρονικό διάστημα για το στερητικό σύνδρομο, να μην χορηγήσουμε αντικαταθλιπτικά αν δεν υπάρχει συνοδός κατάθλιψη και να αποφύγουμε και τη χρήση του GHB. Ανακεφαλαιώνοντας, όπως βλέπετε λοιπόν από τις, πόσες είναι εδώ, 2, 4, 6, 7, από τις 7 ουσίες που κυκλοφορούν, φάρμακα που έχουν πάρει έγκριση επίσημα είναι μόλις για 2 κατηγορίες, άρα λοιπόν υπάρχει ένα μεγάλο θεραπευτικό, φαρμακευτικό κενό και δυστυχώς δεν φαίνεται κάτι αυτή τη στιγμή ιδιαίτερο που θα έρθει. Άρα η θεραπεία, κάνουμε μια χρήση των φαρμάκων αυτών όσο μπορούμε, των θεραπείων αυτών και βέβαια η βάση της θεραπείας στα εξαρτημένα άτομα είναι η ψυχοθεραπεία, η καλή θεραπευτική σχέση με στόχο να συγκρατήσουμε τον ασθενή στη θεραπεία. Εάν το κάνουμε αυτό, νομίζω ότι είναι το 50% του αποτελέσματος. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Μέλλο. Κάποια...